να πάμε στο ΑΚΕΛ, να πάμε στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρου Κυπριανού, για να δούμε τι έγινε χθες στο Προεδρικό, στη σύσκεψη αρχηγών, στο Εθνικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου έτυχαν ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Καλή σας ημέρα, κύριε Κυπριανού. Καλή σας μέρα. Η εικόνα που έχουμε τουλάχιστον εμείς μετά από τη συνεδρία του Εθνικού είναι ότι συμφωνήσατε ότι διαφωνείτε, ότι υπάρχουν δύο τάσεις εντός Εθνικού με αφορμή την πενταμερή που προφανώς έρχεται, την άτυπη πενταμερή. Κάποιοι διαφωνούν με την πενταμερή. Και ήθελα τη δική σας άποψη μετά την ενημέρωση που τύχατε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά δύσκολα. Mm-hmm. Οι καλύτερα έχουν καταστεί ακόμα πιο δύσκολα μετά από την ανάδειξη του κύριου Τατάρ στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Κάτι που δεν αποτέλεσε έκπληξη για μας. Ξέραμε ότι ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκαμε τα ζητήματα από το 2017, το Κράνος Μοντσανά και μετά αργά-αργά και σταδιακά θα μας έφερνε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Θυμάστε ότι από τότε προειδοποιούσαμε ότι θα αυξανόταν η τουρκική επιθετικότητα στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, ότι το παρατεταμένο αδιέξοδο θα έδινε χώρο για να αναπτυχθούν ιδέες όπως λύση δύο κρατών, δύο χωριστών κρατών, δηλαδή διχοτόμηση, και ότι η Τουρκία θα επιχειρούσε νέα τετελεσμένα επί του εδάφους. Όλα αυτά τα βλέπουμε να συμβαίνουν δυστυχώς και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από το τι έγινε τα τρία τελευταία χρόνια. Ναι. Το γεγονός ότι παρακολουθούσαμε με απάθεια τις εξελίξεις, τις αρνητικές εξελίξεις, μας έφερε εδώ που βρισκόμαστε. Δεν έχουμε περιθώρια άλλα πλέον να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα ζητήματα με τον συγκεκριμένο τρόπο. Χρειάζεται να αναλάβει πρωτοβουλίες ο κύριος Αναστασιάδης, να κινηθεί προς την κατεύθυνση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, να διεκδικήσει σύγκληση μιας διάσκεψης άτυπης σε πρώτο στάδιο, όπου εκεί να επαναβεβαιωθεί το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού όπως καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού. Κύριε Γενική, θα τον στηρίξετε τον Πρόεδρο αν σε αυτή την κίνηση στην σύγκληση πενταμερού, στην συγκατάθεση σύγκληση πενταμερού? Τώρα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, αγαπητέ Αντρέα. Δεν σας κρύβω ότι ο κύριος Αναστασιάδης έχει χάσει την εμπιστοσύνη μας πλήρως σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς του Κυπριακού. Ναι. Πρέπει να μας πείσει λοιπόν ότι είναι πλέον αποφασισμένος και συνεπής σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού. Θα στηρίξουμε όμως κάθε προσπάθεια η οποία κινείται προς την κατεύθυνση τη σωστή, δηλαδή επανέναρξη διαπραγματεύσεων, επιμονή στις συνομιλίες στη βάση των διαχρονικών θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου, συνέπεια σε αυτές τις θέσεις, όχι παλινδρομήσεις και αντιφάσεις. Και όλα αυτά, εάν και εφόσον συμβούν, θα τα στηρίξουμε. Ο Κυπριακός λαός πρέπει να είναι βέβαιος ότι το ΑΚΕΛ είναι συνεπές στην ιστορία, στο ραντεβού με την ιστορία. Δηλαδή δεν πρόκειται το ΑΚΕΛ για τις όποιες μικροκομματικές σκοπιμότητες να θυσιάσει την Κύπρο, να θυσιάσει τον Κυπριακό λαό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κυπριανού. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας λέει ναι εκ προημίου στην άτυπη πενταμερή, ενώ κάποια άλλα κόμματα είναι σφόδρα αντίθετα. Τι έγινε χθες στο Εθνικό? Δεν μπορώ να μιλήσω για τις θέσεις των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων ή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Εκείνο το οποίο εγώ τουλάχιστον θα πω είναι ότι δεν έχω ακούσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τι θα πράξει. Εχθές δεν σας είπε ότι εγώ λέω ναι, για παράδειγμα, σε μια άτυπη σύγκληση άτυπης πενταμερούς? Έχω ακούσει επιχειρήματα του και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και υπάρχει ένας προβληματισμός και από την πλευρά σας έντονος, να πάμε σε μια την πενταμερή, να υπάρξει μια κινητικότητα αν μη τι άλλο. Να ρωτήσω κάτι, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι οι θέσεις Τατάρ πλέον είναι ξεκάθαρες, πεντακάθαρες όσον αφορά το πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού, το οποίο διαφέρει από αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Μιλάει για σ' ομοσπονδία, μιλάει για δύο κράτη.
Τι θα κερδίσουμε από αυτή την πενταμερίμης? Κοιτάξτε, ο κύριος Σταδάρ μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Η θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Γενικού Γραμματέα, της Γραμματείας του ΟΗΕ, όπως την έχουμε ακούσει στις κατηδίας συναντήσεις που είχαμε μαζί τους, στην επίσκεψη, στην τελευταία επίσκεψη μας στη Νέα Νιόρκη, ήταν ξεκάθαρες. Δεν δέχονται να συζητηθεί οτιδήποτε άλλον εκτός από το συμφωνημένο πλαίσιο της λύσης της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ναι. Και λένε ξεκάθαρα, εμείς για να δεχτούμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει τα δύο μέρη να συμφωνήσουν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο λύσης, να απευθυνθούν σε μας, να συζητήσουμε ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να αλλάξουμε τα σχετικά ψηφίσματα, κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, μας είπαν. Ως εκ τούτου, ο κύριος Σταδάρ μπορεί να λέει αυτά τα οποία λέει. Αν πάμε σε διαπραγματεύσεις και επιμένει σε αυτά και εμείς είμαστε σταθεροί, ξεκάθαροι, δίχως όρους και προϋποθέσεις, δίχως αφιταλαντεύσεις, θα εκτεθεί ο κύριος Σταδάρ και η Τουρκία μαζί. Δεν σας φοβίζει η περιραίουσα ατμόσφαιρα, οι αδυναμίες, οι παραλήψεις δικές μας, ο διεθνής παράγοντας, η επιρροή της Τουρκίας, ότι μπορεί να έχουμε αλλαγή του πλαισίου επίλυσης του Κυπριακού? Όχι, σε ό,τι αφορά την αλλαγή πλαισίου, ναι, λύσης. Επαναλαμβάνω ότι είχαμε συνάντηση με όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και ήταν ξεκάθαρα. Ακούμε δηλώσεις οι οποίες γίνονται από αξιωματούχους. Ναι. Της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Κίνας, της Γαλλίας, είναι όλοι ξεκάθαροι. Λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Αυτό δεν το φοβούμαστε. Φοβούμαστε την περιραίουσα σε ό,τι αφορά τη διεθνή κοινότητα. Θα εξαρτηθεί πώς εμείς θα προσεγγίσουμε τα ζητήματα. Ναι. Αν πάμε με ξεκάθαρη προσέγγιση, με συνέπεια, δίχως παλινδρομήσεις και αντιφάσεις, δεν μας ανησυχεί ούτε αυτόν. Τους αφαιρούμε κάθε πρόσχημα να τοποθετηθούν με τρόπο διαφορετικό από ό,τι πρέπει. Μας ανησυχεί το ότι εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Μας ανησυχεί. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αδυναμία που έχουμε. Γι' αυτό και χτες είπα στην παρέμβαση μου στο Εθνικό Συμβούλιο ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρώτα και κύρια εμείς τι θέλουμε. Μάλιστα. Και να είμαστε συνεπείς σε αυτό που θα αποφασίσουμε. Όχι να λέμε ένα πράγμα τη μια στιγμή και άλλα την άλλη στιγμή. Μάλιστα. Πέστε μου και κάτι τελευταίο πολύ σύντομα. Πώς είδατε τα νέα μέτρα της κυβέρνησης και το lockdown σε Λεμεσό και Πάφο? Εμείς από την αρχή είχαμε πάρει μια θέση, αγαπητέ Ανδρέα, ότι τα μέτρα πρέπει να αποφασίζονται στη βάση προτάσεων που γίνονται από τους ειδικούς επιστήμονες. Κανένας από εμάς δεν είναι ειδικός επιστήμονας για να προτείνει. Από εκεί και πέρα, σε πολιτικό επίπεδο αποφάσισε η κυβέρνηση. Εμείς αναμένουμε να δούμε αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Ναι. Υπάρχει έντονη δυσφορία. Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν δυστυχώς στο δημόσιο τομέα υγείας εξακολουθούν να υπάρχουν και να μην έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την κυβέρνηση και τον ΟΚΙΠΗ. Λυπούμε που το λέω. Εμείς τον περασμένο Μάη, όταν έληξε το πρώτο κύμα της πανδημίας, είχαμε καταθέσει έναν πολυσέλιδο έγγραφο με 18 προτάσεις στην κυβέρνηση, στον Υπουργό Υγείας, στον ΟΚΙΠΗ, για το τι κατά την άποψη μας έπρεπε να γίνει σε όλο αυτό το διάστημα, μέχρι ότου έρθει το δεύτερο κύμα φάσης. Δυστυχώς από εκείνα τα οποία προτείναμε, τίποτα δεν εφαρμόστηκε. Και τώρα λέμε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα τα νοσοκομεία και γι' αυτόν επιβάλλεται να ληφθούν πιο σκληρά μέτρα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, πέρα από τη λήψη αυτών των σκληρών μέτρων που προκαλούν δυσφορία στον κόσμο, προκαλούν αναστάτωση και σε ό,τι αφορά την ψυχολογική κατάσταση του κόσμου, αλλά και προβλήματα στην οικονομία, πρέπει να δει επιτέλους πώς λύνει και τα προβλήματα στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ναι, πρέπει να φτιάξουμε τα νοσοκομεία μας. Αυτό δεν είναι μυστικό. Έχουμε πρόβλημα στα νοσοκομεία μας και το λένε πρώτα και πάνω απ' όλα το λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε αυτά τα νοσοκομεία. Ακριβώς. Ο λόγος είναι απλός. Αποστερήθηκαν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό των δημόσιων νοσηλευτής, δημόσιας υγείας, τα τελευταία χρόνια επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη Συναγερμού.
Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενικέ.